στο πλαίσιο του εκπονημένου σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πρόληψη ατυχημάτων από την καύση κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στοχευμένοι έλεγχοι σε καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της περιφέρειάς μας εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι από τα μέσα Μαρτίου έχουν συλληφθεί 5 άτομα και έχουν κατασχεθεί παραπάνω από 20.000 τεμάχια κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, παιδικών αθυρμάτων και καψιλίων, καθώς και ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι πρόπερση το Πάσχα, το Πάσχα του 2011, και συγκεκριμένα την ημέρα της Αναστάσεως σε Ιερό Ναό στην Δροσιά Ευβοίας, είχαμε το σοβαρό τραυματισμό ενός 7χρονου τότε αγοριού, το οποίο είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο από εκτόξευση φωτοβολίδας και είχε συλληφθεί ένας 35χρονος συμμεταπός. Μάλιστα, το αγοράκι τότε είχε μεταφερθεί σε Γενικό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στα τραύματά του. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουμε ανάλογα τραγικά περιστατικά στην περιφέρειά μας και προκειμένου να γιορτάσουμε όλοι το Πάσχα φέτος χωρίς τον οποιοδήποτε τραυματισμό, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας νιώθει την ανάγκη και την υποχρέωση να απευθύνει κάποιες συμβουλές στους πολίτες της περιφέρειάς μας και κυρίως στους γονείς. Το μήνυμα λοιπόν που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι τα βεγγαλικά, οι κροτίδες και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους τόσο για τη σημαντική μας ακεραιότητα, όσο και για την ίδια μας τη ζωή. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ότι οι έλεγχοι των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα συνεχιστούν αμείωτα εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Και αυτό που ευχόμαστε ως ελληνική αστυνομία είναι να γιορτάσουμε όλοι το Πάσχα, να περάσουμε καλά χωρίς τον οποιοδήποτε τραυματισμό και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους.